σιγά σιγά, εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα βέβαια, σκοτώνουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι την άγρια φύση. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το περιστατικό με τα σπάνια πουλιά τα οποία σκότωσαν εκεί στη λιμνοθάλασσα στο Μεσολόγγι και κατά κάποιο τρόπο να συνδυάσουμε αυτή την είδηση με το περιστατικό στη Σιτία όπου πραγματικά άγνωστοι πέταξαν έναν άρκαλο, έναν ασβό μέσα στα σκουπίδια, ένα νεογέννητο ασβό μέσα στα σκουπίδια. Σε αυτή την οτροπία θα εστιάσουμε και θα πάμε στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον ερευνητή περιβάλλοντος και μέλος ομάδας άμεσης επέμβασης για την άγρια ζωή Καστοριάς. Την καλησπέρα μας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα από την Καστοριά, από τη χιονισμένη Καστοριά, όχι μες στην πόλη βέβαια, αλλά τα γύρω βουνά τα έχουμε σπρίσει. Αυτό είναι καλό και ζηλεύουμε κάπως, καθώς και εμείς περιμένουμε λίγο εδώ στην Κρήτη παραπάνω χιόνι, αλλά δεν έρχεται μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, βεβαίως, για να συνδέσουμε και το νερό με αυτό που θα πείτε, ότι αν δεν χιονίσει δεν θα έχουμε και νερά. Ακριβώς, δεν θα έχουμε και νερά. Πολύ σωστά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτή το περιστατικό στο Μεσολόγγι, το οποίο ξεπερνά βέβαια τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Μπαίνουμε σε μια ψυχιατρική διάσταση. Ακριβώς. Είναι ένα περιστατικό που μας θλίβει όλους. Ένα περιστατικό που δυστυχώς κάποιοι οπλοφόροι, δεν θα μπορώ να τους πω ούτε κυνηγούς, οτιδήποτε άλλο, οπλοφόροι λαθρόθυρες που πήγανε σε έναν βιότοπο Natura και κυνηγήσαν με αποτέλεσμα μάλλον να δολοφόνησαν, δεν κυνηγήσαν, που πήγαν να δολοφονήσουν κάποια φοινικόπτερα, κάποια φλαμίγκο και ένα κομπουλί. Δυστυχώς αυτές οι περιπτώσεις τα βλέπουμε πολύ συχνά σε πολλές τοπικές κοινωνίες και μάλιστα σε πολλούς βιοτόπους. Θα πω ένα παράδειγμα ακόμη για το Κοτίχι στη Στροφιλιά, εκεί κοντά στην Πάτρα, ανάμεσα Πάτρα, Ηλία, Μαχαΐα, που συμβαίνουν καθημερινά ένας ανταρτοπόλεμος με κάποιους ανθρώπους από την τοπική κοινωνία, το να κυνηγάνε παράνομα, το να βλέπουν τα πουλιά και να λιμένονται τους βιοτόπους, πέρα από ότι τους σκοτώνουν, φανταστείτε ότι κάνουν και μια μεγάλη όχληση και οποιαδήποτε εποχή. Δεν έχουν εποχή που μπορεί να κυνηγάει κάποιος, είναι εποχές οποιαδήποτε. Ο λαθροθύρας θα πάει οποιαδήποτε εποχή. Δυστυχώς αυτό έγινε και στο Μεσολόγγι. Το καταδικάζουμε όλοι, το καταδικάζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ίσως και όλο το μέρος της κοινωνίας. Δυστυχώς όμως τέτοια γεγονότα θα υπάρχουν και θα τα αντιμετωπίζουμε συχνά από ανεγκέφαλους ανθρώπους. Αναφορικά τώρα με το συγκεκριμένο είδος και την σπανιότητά του, τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, το Μεσολόγγι είναι ένας άριστος βιότοπος παγκόσμιας σημασίας. Εκεί μαζεύονται πολλά είδη, είναι και ένας άξονας μετανάστευσης των πουλιών. Φυσικά τα φοινικόπτερα στολίζουν και τα μάτια μας, αλλά ουσιαστικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διατροφική τους αξία, αλλά και η παρουσία τους σε κάθε βιότοπο. Έτσι λοιπόν το σπάνιο είδος, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα σπάνια είδη πουλιών, αλλά είναι ένα είδος που δεν το βλέπουμε συχνά, ειδικά στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν έχουμε την τιμή, να μας κάνει την τιμή στους βιοτόπους μας, όπως το Πορτολάγο, στο Μεσολόγγι και πολλούς άλλους βιοτόπους να εμφανίζεται. Εμείς δυστυχώς συμπεριφερθήκαμε με τον πιο άξεστο και χυδαίο, αλλά και επίσης τρόπο που μπορεί κάποιος να δολοφονήσει ένα ζώο ή να συμπεριφερθεί έτσι και στα άλλα που δεν δολοφόνησε, παρά φύγανε και από την όχληση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει, νομίζω, χαρακτηρισμός σε αυτή την ενέργεια που έχει κάνει ο άνθρωπος. Και όπως είπατε κι εσείς, βλέποντας έναν ασβό νεαρό μικρό να το πετάνε μέσα σε έναν κάδο, νομίζω ότι ο Γκάντι είχε πει η συμπεριφορά ενός λαού φαίνεται από το πώς βλέπει τα ζώα. Σωστά, συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Πώς μπορεί να αλλάξει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος ευαίσθητος όπως εσείς? Θέλω να πείτε λίγο ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου σιγά σιγά να αλλάξει και αυτή η νοοτροπία ακόμα και στο αρρωστημένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Πάνω απ' όλα να ξέρουμε το τι έχουμε να συναντήσουμε και τι βλέπουμε. Και φυσικά να σκεφτούμε με την συνέστηση ότι και αυτά τα είδη προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν, να φάνε, όπως και εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, το ίδιο συμπεριφέρονται και αυτά. Έτσι λοιπόν ας δώσουμε το ζωτικό τους χώρο να υπάρχει και ας μείνουμε στο δικό μας ζωτικό χώρο. Δεν φτιάχτηκαν όλα για μας, δεν μπορούμε να καταπατήσουμε όλα για εμάς και δεν είναι όλα σε προς δικό μας όφελος. Έτσι λοιπόν να σεβαστούμε το ζωτικό χώρο του κάθε ζώου, του κάθε συγκάτοικου που έχουμε δίπλα μας,
άσχετα αν δεν είναι το δικό μας είδος. Δυστυχώς πρέπει να το κατανοήσουμε και φυσικά νομίζω ότι ξεκινάμε από τα μικρά παιδιά, από τις μικρές τάξεις, από την οικογένεια μέσα, ώστε να ενημερώσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά που είναι στα σχολεία, ότι αυτό δεν μας ανήκει εμάς, παρά ανήκει στον εαυτό του. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα παιδιά και να συνεχίσουμε ώστε να δούμε έναν καλύτερο κόσμο με συμπεριφορές προς τα ζώα. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ θερμά.